Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο OT.gr. Στα υψηλά 8 μηνών οι τιμές των καυσίμων παρά τη νέα υποχώρηση για το Brent στα 86 δολάρια η τιμή του βαρελιού στα διεθνή χρηματιστήρια. Σταθεροποίηση τιμών και μείωση σε 10 κατηγορίες προϊόντων δείχνει νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης φέρνει το καλάθι του νονού από τις 22 Απριλίου. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έμεσες τεχνικές ελέγχου για όσους ελεύθερους επαγγελματίες αμφισβητήσουν φέτος το τεκμαρτό ισότιμο. Το Ιράν εξάγει περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη φορά στη διάρκεια των τελευταίων 6 ετών, γεγονός που προσδίδει στην οικονομία του ένα στήριγμα της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, την ώρα που οι χώρες της Δύσης συζητούν την επιβολή περισσότερων δασμών στην Τεχεράνη μετά την επίθεση της στο Ισραήλ. Το Ιράν εξάγει κατά μέσο όρο 1,56 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στους τρεις πρώτους μήνες του έτους, σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα την διοχετεύει στην Κίνα. Η επιτυχία του Ιράν σε εξαγωγές αργού καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά τους να εντείνουν τις πιέσεις στην Τεχεράνη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει να ασκήσει το μέγιστο βαθμό πιέσεων όσον αφορά το καθεστώς κυρώσεων που επέβαλε το 2018 κατά του Ιράν επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο νυν Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλει νέα άνοδο του πληθωρισμού εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Σύμφωνα τώρα με το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτορείο της Τεχεράνης, η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας έχει ήδη βρει τρόπους για να παρακάμπτει τις κυρώσεις, καθώς ο βασικός πελάτης του είναι η Κίνα. Μπορεί οι διεθνείς τιμές του Brent να υποχωρούν και να βρίσκονται στα χαμηλά του μήνα. Εν τούτοις, στην Αγγλία οι τιμές καλπάζουν. Σε πάνω από 14 περιοχές της χώρας η μέση τιμή υπερβαίνει για τη βενζίνη τα 2 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνάει τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Κάθε μέρα και ακριβότερα είναι τα καύσιμα, με την τιμή της βενζίνης να μην έχει φρένο. Ανεβαίνει πάρα πολύ η βενζίνη και θα ανέβει κι άλλο, πιστεύω. Τώρα για τον Πάσχα που θα φύγει όλος ο κόσμος, ανέβει πάρα πολύ η βενζίνη. Αλλά ο κόσμος βάζει, εγώ αυτό έχω να πω. Βάζει ασταμάτητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις τελευταίες τρεις ημέρες, αν και η τιμή του πετρελαίου δεν μεταβάλλεται, η αμόλυβδη τσιμπάει καθημερινά από 2 μέχρι και 4 λεπτά του ευρώ. Την Τρίτη, η μέση πανελλαδική τιμή έφτασε τα 1,969 ευρώ ανά λίτρο, από 1,965 τη Δευτέρα και 1,963 την περασμένη Κυριακή. Έχουμε φτάσει στο 1,98 ευρώ. Με ανωδική τάση μέχρι τέλος της εβδομάδας. Οποιοδήποτε γεγονός κλιμάκωσης των ενεργειών σε μια περιοχή όπως είναι το Μεσανατολικό, το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια, μπορεί να φτάσει και τα 120 δολάρια για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να αγγίζει τα 90 ευρώ, σε πολλά πρατήρια της Αττικής η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Κυρίως στο Μεταξουργείο, στα Πετράλωνα, στο Περιστέρι, στο Παγκράτη, στους Αμπελόκηπους, στο Βοτανικό και στο κέντρο της Αθήνας. Εσείς το Πάσχα κανονίζετε να φύγετε με την οικογένεια, σκέφτεστε αυτό το κόστος? Δεν ξέρω τώρα, γιατί όντως όπως λέω, με τα κάψιμα που έχουν ανέβει πάρα πολύ, το σκέφτεσαι κιόλας για να φύγεις. Όπως κάθε φορά για την επιστροφή στα αστικά κέντρα, θα πρέπει οι οδηγοί να γεμίσουν το ρεζερβουάρ με ακριβότερη βενζίνη, αφού ήδη στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ. Συγκεκριμένα στις Κυκλάδες μεσοσταθμικά αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, στην Κεφαλονιά έφτασε τα 2,047, στη Λευκάδα και το Ρέθυμνο τα 2,040, ενώ τα 2 ευρώ έχει ξεπεράσει στη Φωκίδα, στο Ηράκλειο, στην Ετώλα Καρνανία και στα Γρεβενά. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι ανωδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων θα επηρεάσουν άμεσα τις τιμές όλων των ειδών πρώτης ανάγκης, κυρίως των τροφίμων, καθώς αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και οι παράγοντες της αγοράς φοβούνται ότι θα ξαναζήσουμε την ενεργειακή κρίση που βιώσαμε πριν από 2 χρόνια. Τώρα για την τιμή της βενζίνης, ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα και τι κάνει η κυβέρνηση πάνω στο θέμα των τιμών της βενζίνης που έχουν πάρει την ανεούσα. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, πάμε να δούμε την απάντησή του. Μέρος πτυχή είναι και η βενζίνη. Και κατά καιρούς έχουμε κάνει και διάφορες παρεμβάσεις για να μειώσουμε τις συνέπειες. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης? Η πολιτική της κυβέρνησης χωρίζεται σε τρεις πυλώνες. Η έλεγχη, για να διαπιστωθεί αν είναι δικαιολογημένες οι όποιες αυξήσεις σε κάθε επιμέρους περίπτωση, σε κάθε επιμέρους κατηγορία, είτε αυτό αφορά τη βενζίνη είτε αφορά τα τρόφιμα. Οι μόνιμες αυξήσεις έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτήν την έντονη εισαγόμενη ακρίβεια, με το να είναι μεγαλύτερη η αύξηση του μέσου μισθού και του κατώτατου μισθού από τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών. Έτσι μειώνονται οι συνέπειες
για τους πολίτες και βέβαια και στοχευμένες παρεμβάσεις όποτε κρίνεται ότι είναι αναγκαίες, όπως οι τελευταίες παρεμβάσεις που κάναμε στα τρόφιμα. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, δεν πρόκειται ποτέ να τους τάξουμε κάτι το οποίο καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει καταφέρει. Αν δείτε σε αυτούς τους πίνακες που σας αναφέρω, παράδειγμα η Ισπανία ή η Πορτογαλία είναι πάνω από την Ελλάδα στο πώς αυξήθηκαν οι τιμές. Όλες οι χώρες προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να μειώσουν τις συνέπειες για τους πολίτες. Η κυβέρνηση του κυρία Κομιτσοτάκη έχει αυτό το μετρήσιμο αποτέλεσμα, συναισθανόμενοι πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν βήμα-βήμα σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις και κυρίως στις μόνιμες αυξήσεις των εισοδημάτων. Στο πλαίσιο τώρα στοχευμένης έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών ανάμεσα στο Μάρτιο του 2024 και τον Μάρτιο του 2023. Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Εμφανή συγκράτηση του δίκτυου εξέλιξης τιμών στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του 0,28% έναντι 2,7% τον Φεβρουάριο. Από τις 23 κατηγορίες προϊόντων, οι 10 παρουσίασαν μείωση και οι 13 παρουσίασαν αύξηση. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στα χαρτί. Τις πάνες κατά 5,21%, στα νηστίσιμα κατά 4,37%, στα αλαντικά μείωση 3,78%, τυροκομικά 2,98%, γαλακτοκομικά μείωση 2,96%. Τώρα, μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες όπως τα νερά και τα αναψυκτικά κατά 9,40%, ξηρή καρπή κατά 5,02%, έτοιμα γεύματα 4,62%, ξηρά τρόφιμα 4,57%, μπισκότα, σοκολάτες αλλά και ζαχαρόδι κατά 4,31%. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε όμως με τον κύριο Νίκο Φραγκιαδάκη που έχουμε για ακόμη μία φορά στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Το θέμα, κύριε Φραγκιαδάκη, του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με έναν διαφορετικό τρόπο και ήρθε και αυτή η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ για το πώς μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος το τεκμαρτό εισόδημα. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνουνε? Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως κάθε φορά. Ξέρουμε ότι για τα εισοδήματα του 23 ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με ένα εισόδημα το οποίο τις περισσότερες φορές δεν ταιριάζει με το πραγματικό τους εισόδημα. Θα φορολογηθούν λοιπόν με τεκμαρτό εισόδημα το οποίο ξεκινάει από 1920 και ανεβαίνει σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους όπως είναι η μισθοδοσία, αν έχεις υπαλλήλους κλπ. Είχε βγει εξ αρχής και ξέραμε ότι θα υπάρχει μια διαδικασία αφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος και καλά να ισχυριστεί ο φορολογούμενος ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί με το τεκμαρτό, γιατί πραγματικά περιστατικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να φορολογηθεί με άλλο εισόδημα. Ήρθε λοιπόν η απόφαση και η απόφαση περιέχει τις δύο κατηγορίες αφισβητήσεων. Έχουμε την αφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος για αντικειμενικούς λόγους, όπως είναι το τοκετό, στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, νοσηλεία, ανάκληση άδειας επιχείρησης, φυσικές καταστροφές, όπου σε κάθε περίπτωση όταν θα. Η αίτηση της αφισβήτησης θα γίνεται σε μια πλατφόρμα η οποία θα αναπτυχθεί λέει, μέσα στον ιστότοπο της ΑΔΕ. Αυτό που κυκλοφορεί είναι ότι μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα αυτή για να μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει την αίτηση αφισβήτησης. Σε κάθε περίπτωση, για τον λόγο που θα επικαλεστεί, θα πρέπει η απόφαση προβλέπει ότι πρέπει να συνυποβληθούν τα κατάλληλα αποδεικτικά. Για παράδειγμα, στη στράτευση θα πρέπει, αν δεν έχει λήξει στράτευση βεβαίωση της μονάδας που υπηρετεί, αν έχει λήξει το απολυτήριο του στράτου. Έτσι, με λίγα λόγια, έτσι τα λέμε για να επαληθευτούν οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου. Το δεύτερο κομμάτι όμως που είναι και το σημαντικότερο και θέλω να αναφερθούμε εκτενέστερα εδώ, είναι όταν πάμε να αμφισβητήσουμε το τεκμαρτό εισόδημα για λόγους οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στους αντικειμενικούς. Που λέει, εκεί, για παράδειγμα, λοιπόν, ο ελεύθερος επαγγελματίας ότι εγώ δεν βγάζω τόσα. Όχι, είναι 1920. Το τεκμαρτό δεν βγάζω τόσα, γιατί δεν έχω, ας πούμε, δεν πάει τόσο καλά η δουλειά μου, λέω εγώ τώρα. Τι πρέπει ακριβώς, να κάνει. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αλλάζει λίγο το πράγμα, γιατί περιπλέκεται, προσέξτε. Καταρχάς, όταν πάω να υποβάλω τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να συμπληρώσω, να κάνω τικ στους κωδικούς 443-444, που εκεί τι κάνω, ζητάω έλεγχο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα ζητήσω έλεγχο και θα υποβάλω τη δήλωσή μου με ζήτηση ελέγχου για να διαπιστωθεί το πραγματικό εισόδημα, να επιβεβαιωθεί λοιπόν ο ισχυρισμός μου ότι διαφέρει το εισόδημά μου από το τεκμαρτό, το οποίο κατεξοχήν
επιβάλλει η ΑΔΕ από φέτος για αυτές τις κατηγορίες φορολογουμένων. Θα επιβληθεί ο φόρος στο τεκμαρτό εισόδημα, όμως θα εκδοθεί εντολή ελέγχου, ο οποίος λέει πρέπει να διενεργηθεί, οφείλει να διενεργηθεί εντός των επόμενων 12 μηνών. Mm-hmm. Άρα έχουμε μέλλον μπροστά. Mm-hmm. Προσέξτε όμως. Ο φορολογούμενος λέει εντός 60 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή έως 2 μήνες μετά από το κλείσιμο των δηλώσεων, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην ΑΔΕ ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ερωτηματολόγιο έχει μέσα πληροφορίες για τα πάντα, για τραπεζικούς λογαριασμούς, για ασφαλιστήρια συμβόλαια του φορολογούμενου, του συζύγου ή των εξαρτώμενων τέκνων, για ταξίδια στο εξωτερικό, αν έχουμε μισθώσει θηρίδες, αν έχουμε μετρητά, αν έχουμε ένα άτυπο πόθεν έχεις περιουσιολόγιο, το οποίο για τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτοκίνητα, μηχανάκια, ό,τι έχει να κάνει. Άρα με δεν γίνεται ένα απλό ξεσκόνισμα ουσιαστικά στα στοιχεία. Όχι. Θα πρέπει, είναι ουσιαστικά, Αθανασία μου, ένα πλαίσιο το οποίο έχει από τη μία μεριά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών, δηλαδή να μπει με λίγα λόγια να μπει στο My Data ο φορολογικός έλεγχος και να δει τα παραστατικά ή να κάνει φορολογικό έλεγχο με έμεσες τεχνικές ελέγχου, πρώτον αυτό, και δεύτερον ο ισχυρισμός θα πρέπει να πλαισιωθεί με τον ουσιαστικό τρόπο διαβίωσης. Γι' αυτό σου λέει βάλε μου ιδιωτικά σχολεία, βάλε μου αυτοκίνητα, βάλε μου μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ. Επίσης, να ξέρει ο φορολογουμένος ότι μέσα η απόφαση αναφέρει ότι η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο και για προηγούμενα έτη, εφόσον δεν προκύπτει συμπέρασμα. Mm. Άρα εκεί θέλει προσοχή από την άποψη ότι θέλουμε να πάμε για να κάνουμε 5 χρόνια έλεγχο πριν, για παράδειγμα. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Άρα πρέπει κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός και πολύ σίγουρος για να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα. Ιδάλλως μπορεί να βρεθεί σε κάποιες καταστάσεις οι οποίες να τα έχει υπολογίσει διαφορετικά. Να πας να γλιτώσεις 1000 και να σου βεβαιωθούν 5. Πρέπει να ζυγιστεί αυτό. Έτσι. Άρα λες και εσύ να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι ζητήσουν. Πρέπει να πάμε να αφισβητήσουμε και να ζητήσουμε φορολογικό έλεγχο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το προϊόν του ελέγχου δεν θα είναι σημαντικό. Ότι είμαστε OK. Αυτό. Και ένα άλλο βασικό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι μέχρι να γίνει και ο έλεγχος, γιατί θα έχει δρόμο μπροστά ο έλεγχος, θα πρέπει να πληρωθεί ο υφιστάμενος φόρος που θα βεβαιωθεί βάση τεκμαρτού. Η απόφαση αναφέρει, γιατί οι αποφάσεις και η νομοθεσία γενικότερα ερμηνεύεται γραμματικά. Λέει λοιπόν μετά το πέρας του ελέγχου τυχόν ποσά τα οποία δεν έπρεπε να βεβαιωθούν, είτε διαγράφονται είτε επιστρέφονται. Άρα σου λέει αν έχεις υπόλοιπο στο διαγράφω. Mm-hmm. Αν το έχεις πληρώσει στο επιστρέφω. Όμως το μεταξύ, μέχρι να τελειώσει η διαδικασία του ελέγχου, αν εσύ θες μια φορολογική ενημερότητα για οποιοδήποτε λόγο, θες να κάνεις κάποια μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου ή οτιδήποτε, αν δεν πληρώνεις το φόρο δεν θα μπορείς να το κάνεις. Άρα πρέπει, ή αν έχεις κάποια ρύθμιση που τρέχει. Πρέπει να πληρώνονται οι τρέχουσες οφειλές. Όλα πρέπει να συνυπολογιστούν και να ζυγιστούν εντός εισαγωγικών για να έχουμε ένα καθαρό φορολογικό προφίλ. Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, έτσι γρήγορα, Νίκο, αν μπορείς να μας πεις. Νομίζω έχει ανοίξει πλατφόρμα που μπορεί να δει κάποιος πώς μπορεί να αναβιώσει τις χαμένες ρυθμίσεις, ευεργετικές ρυθμίσεις 100-120 δόσεων. Νομίζω σήμερα είπε και κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ο κύριος Θεοχάρης. Μέχρι ποια ημερομηνία μπορούν να πληρώσουν για να αναβιώσουν τις ρυθμίσεις. Ο κύριος Θεοχάρης ανέφερε ουσιαστικά ότι μέχρι τις 29 Απριλίου θα μπορούν κάποιοι να πληρώσουν το κομμάτι που έχει χαθεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή για να μπορούν να αναβιώσουν τις ρυθμίσεις αυτές και να μπορούν να συνεχίσουν μετά να τις πληρώνουν κανονικά για να ουσιαστικά να μην χαθεί για πάντα η συγκεκριμένη ρύθμιση, διότι αυτές οι ρυθμίσεις είχαν ένα χαρακτήρα ότι γίνεται μία φορά και τέλος. Και πάνω σε αυτή την παραδοχή πάμε να κάνουμε αναβίωση τώρα. Μέχρι 29 Τετάρτου πληρώνουμε τις δόσεις, βλέπουμε τι έχει χαθεί. Πληρώνουμε και αναβιώνουμε τη ρύθμιση. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι, για ακόμη μια φορά. Μας έδωσες έτσι τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Και εμείς εδώ, η οικονομική σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Καλό σας απόγευμα.